Σε αυτό το σημείο θα πάμε να παρακολουθήσουμε και το δεύτερο μέρος της συνέντευξης από τον κύριο Κώστα Βεργόπουλο, καθηγητή πολιτικής οικονομίας στο Πανεπιστήμιο των Παρισίων, όπου αφού μας κατέγραψε την εικόνα που επικρατεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο δεύτερο μέρος θα δούμε ποιες είναι οι απόψεις του όσον αφορά την πορεία της Ελλάδας από εδώ και στο εξής. Βρέθηκε στο επίκεντρο των επικρίσεων τα τελευταία δύο και παραπάνω χρόνια λόγω της κρίσης και θα ήθελα να μας πείτε εσείς που ζείτε και στο Παρίσι, ζείτε στην Γαλλία, πώς έχετε αντιληφθεί να διαμορφώνετε την Υπάρχει ένα σοβαρό άλλο. Πρόβλημα, το οποίο είναι πραγματικό. Ναι. Ότι η φορολογία στην Ελλάδα, η άμεση φορολογία, η φορολογία εισοδήματος, αποδίδει τα λιγότερα από ό,τι σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ναι. Αποδίδει μόνο 6% του εθνικού εισοδήματος. Ενώ στην μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 12%. Και στην Αγγλία, που είναι φιλελεύθερη χώρα, αποδίδει 16%. Δηλαδή, ο φόρος εισοδήματος είναι κάτι τρομερό στην Αγγλία, αλλά και στην Γαλλία, Γερμανία. Λοιπόν, στην Ελλάδα είναι μόνο 6. Όχι ότι πληρώνουν λίγα, αλλά δεν πληρώνουν τα ανώτερα εισοδήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και όλοι λένε φορολογήστε τους πλουσίους. Ακόμα και ο Γιούνκερ που ήρθε το είπε αυτό και ο Σόιμπλε το λέει και η Λαγκάρντ το λέει ότι στην Ελλάδα υπάρχει φοροδιαφυγή των ανώτερων εισοδημάτων. Με αποτέλεσμα το κενό που υπάρχει να προσπαθούν να το καλύψουν με τα κατώτερα, να υπερφορολογούνται τα κατώτερα και πάλι δεν τα καταφέρνουν. Δηλαδή αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα που έχει η Ελλάδα είναι μια σωστή φορολογική μεταρρύθμιση και εφαρμογή. Η οποία να μην μιλάμε για ακραίες καταστάσεις, να εφαρμόσει ό,τι εφαρμόζεται στο μέσο όρο της Ευρώπης. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο θα είχε, εάν το κάνει η Ελλάδα, 6% του ΑΕΠ έσοδα επιπλέον και θα εκάλυπτε το έλλειμμά της, το δημοσιονομικό έλλειμμα. Δηλαδή, αν έχει τρύπα στο δημόσιο έλλειμμα, είναι γιατί μένουν αφορολόγητα τα υψηλά εισοδήματα. Όλα αυτά τα αυτονόητα, γιατί δεν τα κάνουν όλες οι συνολικά κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Εσείς πού το αποδίδετε? Ρωτήστε τους. Όταν κάποιος δεν πληρώνει, γιατί το κάνει, κατά τη γνώμη σας? Χρειάζεται φιλοσοφία? Ναι. Δεν χρειάζεται καθόλου φιλοσοφία. Είναι αλλά... για να μην πληρώνει. Δεν πληρώνει για να μην πληρώνει. Είναι αυτός ο σκοπός. Βεβαίως, αλλά έτσι τοποθετούμε δηλαδή στην ίδια μοίρα και αυτούς οι οποίοι καλούνται να ελέγξουν αυτούς οι οποίοι δεν πληρώνουν. Ναι. Ακριβώς. Ωραία. Με απόλυτα σαφή τρόπο μας το ξεκαθαρίσατε. Ναι. Και θέλω τώρα να πάμε πέρα από το ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο μας περιγράψατε, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα, ποια είναι η δική σας εικόνα και θέλω να μας πείτε πώς βλέπετε την πολιτική συγκυρία, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά και τις τελευταίες εκλογές και μετά από κάτι παραπάνω από 2 μήνες διακυβέρνησης της σημερινής. Η Ελλάδα είναι θύμα μιας κτηνόδους πολιτικής. Την οποία επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση περισσότερο και από το ΔΝΤ. Το ΔΝΤ δεν προηγείται, ακολουθεί. Αλλά ακολουθεί έχοντας και αντιρρήσεις και ενστάσεις, τις οποίες δεν τις ακούει. Η Ευρώπη, η Γερμανία την επιβάλλει, οι δανειστές την επιβάλλουν και η πολιτική είναι κτηνώδη, διότι οδηγεί τη χώρα στην καταστροφή με τελικό αποτέλεσμα να καταστραφούν και οι δανειστές της χώρας. Δηλαδή, τίποτα δεν λειτουργεί. Έχουμε μία ύφεση πρωτοφανή στην Ευρώπη, μείον 17%. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να πληρωθεί τίποτα και οποιοδήποτε χρέος να αποβαίνει μη βιώσιμο, μη διαχειρίσιμο, μη βιώσιμο. Λοιπόν, η αρπακτικότητα των δανειστών να θέλουν να πληρωθούν εδώ και τώρα, χωρίς να δίνουν προθεσμίες, χωρίς να δίνουν περίοδο χάριτος, χωρίς να κάνουν επαρκή διαγραφή χρέους, καταλήγει στο να καταστρέφει τη χώρα και την ικανότητά της να αποπληρώσει τα χρέη της. Η Ελλάδα δεν θέλει να μην πληρώσει, αλλά θέλει να έχει εισόδημα για να πληρώσει. Όταν το εισόδημά της περικόπτεται κάθε χρόνο μείον 6, μείον 7, σύνολον μείον 17%, πώς να πληρώσει? Η ευθύνη γι' αυτό δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στους δανειστές. Αλλά έχει και ευθύνη η ελληνική κυβέρνηση, οι ελληνικές κυβερνήσεις που έχουν δεχθεί να εφαρμόσουν αυτό το καταστροφικό πρόγραμμα. Διότι δεν είναι δυνατόν μια κυρίαρχη κυβέρνηση που εκλέγεται από τον ελληνικό λαό να λέει «Δεν φταίω εγώ, μου το επέβαλαν». Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται. Έπρεπε από την αρχή ο κύριος Παπανδρέου που ηγείτο τότε, αντί να λέει σαν προσκοπάκι «εμείς θα τα καταφέρουμε, κάντε μας ό,τι θέλετε, εμείς θα τα καταφέρουμε», του πρότειναν και 4 χρόνια παράταση και είπε «όχι, εγώ δεν θέλω 4, με 2 χρόνια θα τα καταφέρουμε» και απόρρισαν όλοι με την ανοησία του, ενώ η Ιρλανδία πήρε 4 χρόνια. Ο Γιώργος Παπανδρέου αρνήθηκε ότι «εμείς είμαστε Έλληνες και θα τα καταφέρουμε σε 2». Λοιπόν, αυτά είναι εγκληματικά λάθη.
και έχει ευθύνη και η ελληνική κυβέρνηση. Ωραία. Με δεδομένα όλα αυτά τα εγκληματικά λάθη, το αποτυχημένο πρόγραμμα, νομίζω το έχουν πια παραδεχθεί όλοι ότι είναι ένα αποτυχημένο πρόγραμμα, γιατί το δείχνουν πια καθαρά και τα νούμερα, η ύφεση, το είπατε, η ανεργία και όλα τα υπόλοιπα. Και είπατε χαρακτηριστικά ότι όλα αυτά οδηγούν στην καταστροφή. Τι μπορεί να τα ανακόψει όλα αυτά? Η αλλαγή πολιτικής. Μια κυβέρνηση η οποία πώς μπορεί να έρθει μέσα από τη σημερινή κυβέρνηση, γιατί καλώς ή κακώς αυτή έχουμε. Η σημερινή κυβέρνηση, αλλά και αυτή περιορίζεται μόνο και μόνο στο θέμα. Βέβαια λέει σημαντικά πράγματα της επιμήκυνσης. Ναι. Ωραία. Αυτό είναι σωστό. Αν και 2 χρόνια μόνο μου φαίνεται λίγο. Mm-hmm. Έπρεπε επιπλέον να ζητήσει περίοδο χάριτος, τριετή τουλάχιστον, να μην πληρώνουμε για 3 χρόνια. Και τρίτον, να ζητήσει πρόγραμμα επενδύσεων, πακέτο επενδύσεων για να ανακάμψει η οικονομία. Και τέταρτον, να βεβαιωθεί η επάνωδος της οικονομίας σε θετικούς ρυθμούς και όχι σε αρνητικούς. Διότι χωρίς θετικούς ρυθμούς όλα τα χρέη αποβαίνουν μη βιώσιμα. Όποιος ενδιαφέρεται να πληρωθεί, όποιος δανειστής ενδιαφέρεται να πληρωθεί, έπρεπε κανονικά να ενδιαφέρεται να θέσει την Ελλάδα σε τροχιά θετικής ανάπτυξης, αντί αρνητικής στην οποία βρίσκεται σήμερα. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό το πράγμα που είναι τόσο καθαρό και το ξέρει και ο πρωτοετής φοιτητής, έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να το έχει κάνει σημαία της. Mm-hmm. Το είπε χτες ο Σαμαράς. Είναι πρώτη φορά που ο Έλλην Πρωθυπουργός τα 3 αυτά χρόνια το λέει. Λοιπόν, είναι ένα βήμα προς σωστή κατεύθυνση. Αλλά δεν ξέρουμε αν θα ακουστεί, αλλά τουλάχιστον έπρεπε να το πει. Mm-hmm. Μιλήσατε για το θέμα της επιμήκυνσης, για το περισσότερο χρόνο που ζητάμε, αλλά υπάρχει ένα ερώτημα ότι θέλει η Ευρώπη να μας τον δώσει αυτό το περισσότερο χρόνο, να μας διευκολύνει, γιατί τα μηνύματα που παίρνουμε μέσα από δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, κυρίως από τη Γερμανία, είναι ακριβώς τα αντίθετα. Μα εάν επιμείνουν στο να μην δώσουν τίποτα, η Ελλάδα θα καταστραφεί. Ναι. Και αυτό θα προκαλέσει τεράστια μεταδοτικά προβλήματα στις υπόλοιπες χώρες. Mm-hmm. Όχι μόνο άμεσα, γιατί θα ενισχύσει την κερδοσκοπία εις βάρος της Ιταλίας. Mm-hmm. Τα σπρέτ θα ανέβουν σε τεράστια ύψη, Ιταλία, Ισπανία. Αλλά και σε επίπεδο κοινωνικών αναταραχών. Διότι όλες αυτές οι κοινωνίες σήμερα έχουν φτάσει σε ένα σημείο πολύ εύφλεκτο. Όταν υπάρχουν εκατομμύρια εκατομμυρίων άνεργοι, νέοι νεαροί πληθυσμοί, οι οποίοι ένα στους δύο και παραπάνω, 55% είναι η ανεργία στην Ισπανία, στην Ιταλία, τι θα κάνουν αυτοί? Και μάλιστα όταν τα χρηματιστήρια κλείσουν και η κυβέρνηση σταματήσει να δανείζεται, θα γίνει αλυσίδα πτωχεύσεων. Mm-hmm. Το κόστος της διάσωσης πολλαπλασιάζεται συνεχώς και ανεβαίνει συνεχώς. Δηλαδή θα είναι η μεγαλύτερη πράξη αφροσύνης. Θα μου πείτε, η Γερμανία έχει αποδείξει στο παρελθόν ότι μπορεί να είναι άφρον. Αν συνεχίζει και δεν έχει συνετιστεί, μπορεί να κάνει και αυτό. Δεν έχω αντίρρηση. Εγώ σας μιλάω με βάση τη λογική και με βάση και το συμφέρον και της ιδίας της Γερμανίας. Λοιπόν, είναι πολλά τα ερωτήματα που γεννώνται, αλλά επειδή έχουμε μόλις 2 λεπτά για να κλείσουμε τη συνέντευξη, θέλω έτσι ως τελικό ερώτημα να σας ρωτήσω εάν όλα αυτά που μας περιγράψατε σας αφήνουν κάποια περιθώρια αισιοδοξία σε ρεαλιστική πάντα βάση ότι θα μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε συνολικά στην Ευρώπη. Η αισιοδοξία την οποία διατηρώ είναι από την βαθύτατη απόγνωση. Ναι. Επειδή τα πράγματα φτάνουν στο πιο βαθύ σημείο της απόγνωσης, φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει ώστε να μην γίνουν οι χειρότεροι εφιάλτες πραγματικότητα. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια μπορείτε να με πείτε αισιόδοξο, αν και εγώ αποφεύγω τη λέξη αισιόδοξο, διότι δεν έχει καμία σημασία το τι πιστεύω ή τι αισθάνομαι. Mm-hmm. Αυτό είναι υποκειμενικό. Mm-hmm. Το θέμα είναι αν τα πράγματα δικαιολογούν ότι κάτι μπορεί να γίνει. Και λέω, επειδή είμαστε στα πρόθυρα μιας πολύ μεγάλης καταστροφής, για όλους, για πολλές πλευρές, όχι μόνο για την Ελλάδα, για όλους, φαντάζομαι ότι κάτι θα γίνει για να αποφευχθεί. Μάλιστα. Κύριε Βεργόπουλε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.